Λοιπόν, ακούστε. Καταρχήν, εμείς προχωράμε στη διαδικασία. Δεν αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση η αναθεμελίωση του ασφαλιστικού συστήματος. Μνημονιακή υποχρέωση θα αποτελούσε να πάμε σε οριζόντιες μειώσεις, να πάμε σε συντάξεις φιλοδόρημα και να πάμε σε ποσό. Περιμένετε, το οποίο σας ζητάνε να κάνετε εξοικονόμηση. 400 εκατομμύρια μέχρι το τέλος του χρόνου, ένα 800 μέχρι για το 2016. Περιμένετε. Λέω, θα μπορούσαμε να το κάνουμε κάνοντας οριζόντιες μειώσεις, δίνοντας συντάξεις φιλοδορήματα και τέλος. Όπως κάνανε όλες τις κυβερνήσεις προηγούμενα και που είχαν παίξει το ασφαλιστικό. Εκείνο που επιλέξαμε να κάνουμε είναι να πάρουμε υπόψη μας καταρχήν τι υπάρχει σήμερα. Αν δεν γίνει μια βασική αναθεμελιωτική παρέμβαση στο ασφαλιστικό, το ασφαλιστικό καταραίει. Και καταραίει στους επόμενους μήνες, δεν θα έχουμε να πληρώσουμε συντάξεις. Γιατί? Διότι έχει φαγωθεί ένας σκασμός λεφτά από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και το παλιατιακό διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα τόσα χρόνια. Θέλετε το PSI, θέλετε τα δομημένα, θέλετε το χρηματιστήριο, θέλετε τη διαφθορά στα ασφαλιστικά ταμεία. Πώς σκοπεύετε να το λύσετε εσείς όμως? Περιμένετε. Εγώ καταλαβαίνω απολύτως και εγώ θυγόμενος, εν πάση περιπτώσει είμαι, και εσείς και όλοι μας, ότι πληρώσαμε τόσα χρόνια ένα σκασμό λεφτά στα ασφαλιστικά ταμεία και αυτά δεν υπάρχουν σήμερα. Θα αναζητηθούν πολιτικές ευθύνες. Θα αναζητηθούν. Ελπίζω να αναζητηθούν και ποινικές ευθύνες. Γιατί δεν μπορεί κανείς να παίζει με το μόχθο του εργασιακού βίου του κάθε εργαζόμενου. Να κάνετε κάτι τέτοιο. Εγώ ζητώ σε όλους όσοι έχουν πιαστεί με το δάχτυλο στο μέλι. Ή θα πιαστούν, γιατί μέχρι τώρα, ξέρετε κάτι, εμείς θα βγούμε σε λίγες μέρες, σαν Υπουργείο Εργασίας, και θα αναφέρουμε κάποιες πρώτες επιχειρήσεις που έχουμε δέσει, που κοστάνε δεκάδες εκατομμύρια ασφαλιστικών εισφορών. Τα λεφτά αυτά είναι του εργαζόμενου που δεν κατατέθηκαν ποτέ στα ασφαλιστικά ταμεία. Και δεν είναι μόνο αυτές, βέβαια, είναι πάρα πολλές. Πρέπει να δούμε και ποινικές ευθύνες σε σχέση με τη διαχείριση εταιριών, όχι πολιτικών, επιχειρηματιών. Σε όσους έχουν βάλει το χέρι στο μέλι στα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν μπορεί εμένα για τα προηγούμενα χρόνια να μου δίνει κατά παράβαση κάθε νομοθεσίας χειρόγραφες ασφαλιστικές ενημερότητες. Και έχουν βρεθεί τέτοιες περιπτώσεις. Δεν μπορεί να απαλλάσσονται φίλοι διαφόρων από την εισφορά, να απαλλάσσονται από την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών. Δεν μπορεί να περιμένουμε τόσα χρόνια το ΙΚΑ να κάνει πρόγραμμα εναντίον της εισφοροδιαφυγής, να υπερκοστολογεί το πρόγραμμα και να μην το κάνει ποτέ. Δεν γίνεται. Μέχρι να αποδώσουν αυτά όμως. Τι σημαίνει να απαλλάσσονται φίλοι διαφορών? Ποιον φίλοι? Φίλοι του πολιτικού συστήματος προηγούμενου. Αυτά θα τα πούμε. Αυτά έχουν γίνει. Προφανώς έχετε ονόματα και διευθύνσεις. Προφανώς ονόματα και διευθύνσεις. Και αυτά θα βγουν στην επιφάνεια. Όχι, έχετε ονόματα. Έχουν γίνει έλεγχοι από το ελεκτικό συνέδριο. Έχουν γίνει έλεγχοι από το ελεκτικό συνέδριο. Άρτος και θέματα για εσάς. Για εσάς. Προσέξτε. Τα κάνατε τόσα χρόνια. Λέω, υπάρχουν έλεγχοι από το ελεκτικό συνέδριο. Γιατί ποσά μιλάμε? Γιατί ποσά μιλάμε? Εντολές της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου μείνανε στο σιρτάρι. Περίπου, γιατί ποσά μιλάμε, κύριε Γιάννη? Για πολλά εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Πολιτικών ηγεσιών, στο πλαίσιο, ποιων περιόδων πολιτικών ηγεσιών, για να προσαρμοστούν. Εγώ δεν λέω περίοδων, εγώ λέω έχουμε δεδομένα. Πάμε λοιπόν τώρα. Πρέπει να πει. 7 μήνες δεν κοίταξε τίποτα. 7 μήνες θα τελειώσουμε το πελατειακό πολιτικό. Πάμε λοιπόν τώρα για να ολοκληρώσουμε και την κουβέντα. 40 χρόνια τσακίσατε το ασφαλιστικό σύστημα. 40 χρόνια φάγατε τα λεφτά των ασφαλισμένων. Τα φάγατε. Ποιο φάγατε τώρα? Έχετε και κόβετε τώρα οριζόντια, όλες τις συντάξεις. Αφήστε τώρα τα οριζόντια, αυτά είναι ψέματα που λέτε μόνο εσείς. Για να πούμε λοιπόν υπουργός, τι θα κάνετε τώρα? Για να ξεπεράσουμε τα ψέματα της αντιπολίτευσης του Σκουαρταράη τώρα, να πω ένα πράγμα. Έχουμε δεσμευτεί δημόσια ότι παλεύουμε στο να μην. Όχι, καταρχήν δεν θα συνδεθούν οι συντάξεις με ισοδηματικά κριτήρια. Τέλος αυτό. Οριστικό. Το έχουμε πει. Θυμάστε πόσο καιρό σας το λέω, κύριε Παπαδάκη. Μας λένε ότι υπάρχει και μέσα στο μνημόνιο αυτό. Γι' αυτό. Ο κύριος Μητρόπουλος μας έλεγε ότι αναφέρεται στο μικρόπουλο. Αφήστε το κύριο μνημόνιο. Πολύ κερδοσκοπούμε την ιστορία αυτή του πανικού των συντάξεων. Να είμαστε πολύ καθαροί. Ποιος Μητρόπουλος κερδοσκοπεί? Λέω πολύ κερδοσκοπούν. Όταν κάνεις πανικό, κερδοσκοπείς απέναντι στην αγωνία των ανθρώπων. Πολιτικά ή αλλιώς πώς. Εγώ λέω, το έχω πει από την αρχή. Υπάρχει μια αναφορά στο μνημόνιο, στα παραδοτέα όμως, που αναφέρεται σε σύνδεση των συντάξεων των αυτοπασχολούμενων μέσα στο δημοτικά κριτήρια. Αυτό είναι το παραδοτέο, δεν είναι το πραγματοποιούμενο. Εμείς σε αυτές τις δύο παραγράφους των παραδοτέων εργαζόμαστε για να φτιάξουμε το νέο ασφαλιστικό, το οποίο θα μπορέσει να έχει να κάνει μειώσεις με αυτά τα υπάρξουν, κύριε Γενικέ. Οι δηλώσεις λοιπόν του Υπουργού Εργασίας είναι σαφείς. Δεν συνδέουμε την υπόθεση των συντάξεων μέσα στο δημοτικά κριτήρια. Άρα λοιπόν, ισοδηματικά κριτήρια δεν μπαίνουν. Δεύτερο, μειώσεις, έχει δηλώσει ο Υπουργός Εργασίας επίσης ότι δεν συζητούμε για οριζόντιες περικοπές. Εγώ τις έλεγα οριζόντιες μεταβολές στις συντάξεις. Και τρίτη δέσμευση, προσπαθούμε να βρούμε τρόπους ισοδύναμων που να μην πειραχτούν οι συντάξεις οι χαμηλές. Υπάρχει κάτι πονηρό. Ενώ δεν θα έχουμε, μπορεί να το βαφτίσετε αλλιώς τη μείωση. Να πείτε τι? Ότι δεν θα μειώσω τις συντάξεις, θα αλλάξω τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων. Και εγώ ρωτάω, η αλλαγή του υπολογισμού των συντάξεων θα αφορά τις συντάξεις που θα έχουμε από εδώ και πέρα ή και τις υφιστάμενες? Ακούστε. Αν αφορά τις υφιστάμενες,
τότε 2.800.000, πόσο είναι συνταξιούχοι, 2.600. Μπορεί, 2.600. Μπορεί το 1,5 εκατομμύριο από αυτούς να δει μείωση. Να σας πω μερικά νούμερα για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε τώρα. Μιλάμε για ένα ασφαλιστικό σύστημα που παράγει 4% έλλειμμα το ΑΕΠ. Έλλειμμα 4% το ΑΕΠ το χρόνο. Το ΙΚΑ για παράδειγμα παράγει έλλειμμα 1 δις το χρόνο. Εντάξει. Εμείς πάμε να καλύψουμε το 1,8 αυτή την περίοδο. Δεύτερον, έχουμε 2 εκατομμύρια, όχι μόνο, 2.600.000 συνταξιούχοι. Γιατί η λύση είναι αυτή που ο κ. Παπαδημούλης κάτι να βοηθήσει. Ανάπτυξη, συνταξιούχους θέσεις εργασίας. Με 4 εκατομμύρια συντάξεις. 2.600.000 συνταξιούχους. Δεν φταίει αυτό που παίρνει συντάξει. 4... Όχι βέβαια, το ξεκαθάρισα στην αρχή αυτό το πράγμα. Όπως επίσης δεν φταίει αυτό που υπήρχε αυτή η στρέβλωση, για παράδειγμα, άλλο να παίρνει ποσοστό αναπλήρωση σύνταξη το 70% του μισθού του και άλλο 112% του μισθού του. Ποιοι είναι αυτοί που παίρνουν αλήθεια? Άκουσε 112%. Υπάρχουν και. Τι είναι αυτοί, από πού είναι, από ποιο χώρο, από το δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα? Δεν τα τραγελαφικά. Εγώ δεν ξέρω κανέναν από τον ιδιωτικό τομέα που να παίρνει το 112% του μισθού του. Υπάρχει συνδυασμό. Υπάρχουν 10 άνθρωποι στην Ελλάδα. Μόνο το δημόσιο. Που παίρνουν 14 συντάξει. 14 συντάξει. Τα έχουν πληρώσει όμω. 10 άνθρωποι. Ναι. Και υπάρχουν πάρα πολλέ χιλιάδε που έχουν. Ακούστε, δεν συζητάμε για αυτά. Δεν είναι μόνο αυτές οι στρεβλώσεις που δημιουργήσαν το πρόβλημα. Είπα προηγούμενα. Τρεις πυλώνες έχει το νέο ασφαλιστικό που εμείς θέλουμε να βάλουμε στη διαδικασία. Την άμεση λύση δεν ακούμε. Μα την είπε τη λύση. Σας είπα. Πρέπει να κόψει 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Την είπε. Έχουμε βρει τα περισσότερα από όλα. Ψάχνουμε να βρούμε. Μαζί το ψηφίσατε. Άρα άμεσα πρέπει να βρεθούν 1 δισεκατομμύριο 800 εκατομμύρια. 2,2. Και 400 του 2015. 1,8 και 2,2 δις. 400 και 1,8. Έχει βρεθεί το μεγαλύτερο μέρος από όλα αυτά. Ψάχνουμε συγκεκριμένα ισοδύναμα που δεν θα επιβαρύνουν τους πολίτες για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το ποσό. Εντάξει. Αλλά θέλω να σας πω όμως το εξής. Έτσι το περνάτε, συγγνώμη, το περνάτε πολύ εύκολα αυτό. Λέτε για παράδειγμα, ψάχνουμε ισοδύναμα για να μην θυγούν οι κατώτερες συντάξεις. Να σας πω ένα παράδειγμα. Άρα, αν δεν βρούμε τα ισοδύναμα, θα θυγούν οι κατώτερες συντάξεις. Και το λέω αυτό. Γιατί ψάχνουμε ισοδύναμα για το ΦΠΑ στην εκπαίδευση, ισοδύναμα για τον ΑΔΜΙΕ, ισοδύναμα για τις συντάξεις. Για τα ενίκια που θα πήραμε. Για τα ενίκια κλπ. Θέλω να πω ότι τα ισοδύναμα θα καταντήσει κάτι σαν την επαναδιαπραγμάτευση και σαν το πρωτογενές πλεόνασμα. Χιούμορ, γέλιο. Λέτε. Καλά, υπήρχε ένα πρωτογενές πλεόνασμα. Λέτε. Λοιπόν, καταλαβαίνετε πώς θα καταντήσει. Και λέτε, ένα χιούμορ. Αφήστε λοιπόν εμείς να ανακοινώσουμε τι μπορούμε να βρούμε, τι δεν μπορούμε να βρούμε και μετά να συζητήσουμε αν είναι γέλιο σοβαρό αυτό το πράγμα. Εγώ λέω για παράδειγμα, υπάρχει. Θέλω να δούμε τη μεθοδολογία της διερεύνησης για ισοδύναμα. Ξέρετε πόσο κοστίζει στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, στην ελληνική οικονομία, η μη εισαγωγή της ηλεκτρονικής υπογραφής στις δημόσιες συναλλαγές? 380 εκατομμύρια ευρώ. Και δεν ξεκινάτε από αυτά και αυτά. Αυτά λέμε λοιπόν τώρα. Αυτά... Γιατί να πάμε στις μειώσεις κύριος... και δεν ξεκινάμε από αυτά. Να σας πω κάτι. Να σας πω κάτι. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Όχι από εσάς πάντως. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Το 2004 με 37 χρόνια. Στον ιδιωτικό τομέα, ούτε ένα μήνα στο δημόσιο, παίρνει ο άνθρωπος 37 χρόνια ασφάλισης, όχι δουλειάς, 1.800 ευρώ συν 600 επικουρικό, 2.400. Σήμερα παίρνει 1.300. Από 2.400 παίρνει 1.300. Από τις μειώσεις τις οποίες έχει υποστεί. Γιατί έγινε αυτό? Αυτός ο άνθρωπος. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί του κόβανε τη σύνταξη προηγούμενες κυβερνήσεις. Προσέξτε, όχι. Με τι αποτέλεσμα? Προσέξτε. Με τι αποτέλεσμα? Προσέξτε όμως τώρα. Αν εσείς πάτε τώρα και του πείτε ότι η μείωση που θα του κάνεις, επειδή είναι υψηλόμισθος αυτός, υψηλοσυνταξιούχος, θα είναι 10% επί της συντάξεώς του, θα είναι στα 2.400. Και λέει αυτός ο άνθρωπος τώρα, αν εγώ στα 2.400 έχω 10% μείωση, είναι 240. Αν την αφαιρέσω από τα 1.300, τέρμα, τελείωσε. Και φτάνει, και σας λέω, φτάνει στον κοινωνικό αυτοματισμό να πει ότι εγώ πλέον θα παίρνω λιγότερα από αυτόν που δούλεψε 15 χρόνια. Και λέει τώρα, προσέξτε πώς καταλήγει για τον κοινωνικό αυτοματισμό. Ένας που έχει δουλέψει 15 χρόνια. Ακριβώς. Μαζί με το ΕΚΑΣ παίρνει 820. Και εγώ που έχω δουλέψει 37 χρόνια θα παίρνω κάτω από τα 1.000. Προσέξτε, η μία γενιά θα είναι εναντίον της άλλης. Η μία ομάδα θα είναι εναντίον της άλλης. Λοιπόν, επειδή δεν υπάρχει λόγος να αναπτύξουμε στοιχεία. Real, ακούστε. Με εισφορές εργαζόμενων, έτσι. Ακούστε. Επειδή λοιπόν θα θέλετε να συμφωνήσουμε όλοι σε κάτι. Ότι είναι βιώσιμο το ασφαλιστικό το σημερινό ή όχι? Όχι. Όχι. Γιατί δεν είναι? Άρα έχουμε υποχρέωση όλοι να γιατί καθίσουμε. Γιατί έχουμε ανεργία 26%. Πέρα από αυτό. Γιατί έχουμε εισφοροδιαφυγή. Γιατί έχουμε χαμηλούς μισθούς. Και γιατί λαιλατήθηκαν τα ταμεία, τα ασφαλιστικά. Άρα λοιπόν να συμφωνήσουμε ότι οι σοβαρές πολιτικές δυνάμεις αυτού του τόπου πρέπει να κάτσουν κάτω και να δούνε έχει γίνει αυτό που έγινε. Να σας πω κάτι, κύριε Γενικέ. Να σας πω εγώ όμως κάτι. Έχουμε αρμαγεδόνα στις εργασιακές σχέσεις. Έχουμε ανεργία 1,5 εκατομμύριο ανθρώπων. Έχει ληστευτεί το ασφαλιστικό να βρούμε μια λύση. Προσέξτε, είναι ένα σύνθετο. Η αριστερά. Μου έλεγε ένας φίλος οικονομολόγος ότι αν η ανεργία από το 25% πέσει στο 17%.
Πώς θα πέσει, με τους υφιστάμενους μισθούς. Πώς θα πέσει, κύριε Παπαδάκη. Με τους υφιστάμενους μισθούς των νέων ανθρώπων. Δεν σώζεται το ασφαλιστικό. Δεν τα ακούτε όμως. Με τους υφιστάμενους μισθούς δεν σώζεται το ασφαλιστικό. Γιατί οι μισθοί των νέων ανθρώπων είναι 400-500 ευρώ το μήνα. Για παράδειγμα, αν αλλάξουμε ένα πράγμα, να σου πω μόνο. Αν αλλάξουμε το κυνήγι των μικρών επιχειρήσεων που έκανε ο κύριος Βρούς και του Υπουργείου Εργασίας επί Νέας Δημοκρατίας στις μικρές επιχειρήσεις, με τα πρόστιμα 1550 για την αδίλωτη εργασία, και βάλουμε ρήτρα απασχόλησης με ένα μικρότερο πρόστιμο, θα δείτε αμέσως πώς μειώνεται η ανεργία και πώς μειώνεται και η αδίλωτη εργασία. Βασίλη, κατάλαβες, για να πάμε στη διαφήμιση και να βάλουμε και, και τον κύριο Παπαδημούλη και τον κύριο Καραγκούνη στην κουβέντα. Εσύ κατάλαβες αν θα έχουμε μειώσεις ή όχι συντάξεις? Θα έχουμε, κατάλαβα, νομίζω είναι καθαρό αυτό. Θα έχουμε. Θα είναι επί του αρχικού ποσού των συντάξεων. Έχω πει πολλές φορές, το έχω πει και με κείμενά μου και δημόσια. Σε αυτόν που μου λέει ότι έπαιρνε 2.400 το 2004. Μην επιμένετε εκεί, κύριε Παπαδάκη. Έχουμε πει σαν Υπουργείο Εργασίας ότι δεν έχουν προχωρήσει ποσοτικές στον ποσοτικό προσδιορισμό. Αυτό θα γίνει τώρα. Γίνεται τις επόμενες μέρες. Κατά συνέπεια, ό,τι λέγεται. Ό,τι λέγεται. Εμείς το φωνάζουμε για να μην γίνει. Καλά. Γιατί αν γίνει στη σύνταξη που έπαιρνε το 2004 και έχει μειωθεί κατά 50%, είναι κλοπή. Θα έλεγα ότι θα ήμουν ανοιχτός σε οποιαδήποτε κριτική, θετική και αρνητική. Ειλικρινήσεις αστέ, αλλά μένει ανοιχτό. Δεν έχει διαψεύσει τίποτα, δεν έχει επιβεβαιώσει. Λέω, θα ήμουν ανοιχτός σε οποιαδήποτε κριτική, αν είχαμε μπροστά μας νούμερα. Και να συζητάγαμε και να δικαιολογούσαμε ή να μην δικαιολογούσαμε τα δικαιολόγητα. Πώς γίνεται και λέγατε αυτό στη 13η σύνταξη, αφού δεν είχατε μπροστά σας νούμερα? Α, μάλιστα. Πώς τα λέγατε όλα αυτά? Και στο πρόγραμμα του Δεκεμβρίου, του Σεπτεμβρίου Θεσσαλονίκης και μετά, εκείνο που υποστηρίξαμε σαν ΣΥΡΙΖΑ ήταν, κύριε Καραγκούνη, αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει σε εσάς να απολογηθώ εγώ. Εσείς παραπολίτες στην κοινωνία, έτσι κι αλλιώς έχει πολιτική. Σας έχει κρίνει η κοινωνία έτσι κι αλλιώς. Λέω λοιπόν εγώ, ότι είχαμε. Δεν είχαμε για το 15 και το 16 κάτι, να απαντήσω κάτι. Εσείς δεν και τις κάνατε. Λέω λοιπόν ότι αυτές οι 13η σύνταξη θα ήταν όταν μπορούσαμε να καταστήσουμε και βιώσουμε το ασφαλιστικό σύστημα. Έτσι είχαμε πει. Κοιτάξτε τα κείμενα. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Τι να δούμε τα κείμενα τώρα, εντάξει.